όπως αποδεικνύεται από την πορεία τις δύο ομάδες του Champions League με τη συμμετοχή. Βεβαίως. Δεν μίλησα μόνο για τον Ολυμπιακό. Και μακάρι η Ελλάδα να κρατήσει και στις επόμενες περιόδους τις δύο θέσεις σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση. Για να δούμε εδώ. Ο Τζόρτζεβιτς ψάχνει για το σουτ, γυρίζει τελικά. Και πάλι μπάλα στον Τζόρτζεβιτς. Δεν έληξε φάση. Κάνει τη σέντρα. Το γύρισμα. Γκολ! Εκπληκτικό γκολ! Εκπληκτικό γκολ από τον Αλέξη Αλεξανδρή. 1-0. Με έναν τρόπο που μόνο ο Αλεξανδρής ξέρει να σκοράρει. Η επιθετική ενέργεια του Ολυμπιακού. Κοιτάξτε, ακούστε. Θαυμάστε τι γίνεται στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Ένα ηφαίστειο το Ολυμπιακό στάδιο. Ο Αλεξανδρής, ο καλύτερο δώρο στον εαυτό του και στην ομάδα του και στην οικογένειά του και σε όλους στα σημερινά του γενέθλια. Αυτός είναι τεχνίτης, καλός και ο Ζάχοβιτς. Για να δούμε εδώ, ο Κόκκιτς πέρασε το πλασέ. 1-0! 1-0 από τον Ζήλισσα Κόκκιτς με μια ατομική προσπάθεια. Νίκησε τον Αλοίσιο, τον Ζόρζε Κώστα και εξετέλεσε ψυχρό τον Ρούι Κορέια ανοίγοντας το σκόρ για τον Ολυμπιακό και κάνοντας το Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας να φλέγεται από τα καπνογόνα και από τις εκδηλώσεις των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Ο Κόκκιτς για μια ακόμα φορά δίνει όθηση στον Ολυμπιακό για την πρόκληση. Εδώ βλέπουμε την τελική του προσπάθεια. Και από τον Καραφιάλη και τον Μπουρσανίδη, ο Γεωργάτος, καλή σέντρα του Γεωργάτου και Φαγιακόκητς, γκολ! Στο 12, ο Ολυμπιακός φαινόταν ότι θα γινόταν αυτό το πράγμα. Δύο ευκαιρίες με τον Τζόρτζεβιτς και τον Κόκκιτς και τον γκολ στο 12 από τον περήφανο γέροντα του Ολυμπιακού, τον Σίνισα Κόκκιτς, τον 36χρονο που πήρε αυτή την made by Γεωργάτος σέντρα από τα αριστερά και προλαβαίνοντας τον Ραμπούλα και τους υπόλοιπους αμυνόμενους της Γιούβε, γράφει το 1-0 στο 12ο λεπτό. Ο Ζάχοβιτς αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Όχι απευθείας, η μπάλα περνάει και είναι γκολ από τον Γιοβάνι. Ακριβώς στη συμπλήρωση των 10 λεπτών, το αριστερό πόδι του Ζλάτκο Ζάχοβιτς και το κεφάλι του Βραζιλιάνου Γιοβάνι βάζουν τον Ολυμπιακό νωρίς, πολύ νωρίς. Νομίζεις, Γιάννη, δεν το ξέρουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού αυτό και το ξέρουν και οι 69.500 από τους 70.000 θεατές απόψε εδώ, αλλά δυστυχώς. Τόνο πολλές φορές τον δίνουν οι λίγοι. Εδώ η ευκαιρία και ο Ζάχοβιτς στο 67, ο Ολυμπιακός γυρίζει ανάποδα το ματς με μια καταπληκτική ατομική έμπνευση και εκτέλεση από τον Ζλάτκο Ζάχοβιτς. Η Ρεάλ ξανά στο Καναβάτσο.